Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε ένα νέο παραλήρημα, ο Ταγί Περντογάν ξετύλιξε το όραμά του για την Τουρκία, αφήνοντας και πάλι εχμές για τη Δύση. Ο Τούρκος πρόεδρος, με νεοοθωμανικές κορώνες και έντονα ισλαμιστική ρητορική, στόχευσε στη συσπήρωση του εκλογικού του κοινού. Η Αθήνα παρατηρεί με απόλυτη ψυχραιμία τις κινήσεις της Άγκυρας και ακολουθεί απαρέγκλιτα τακτική διεθνοποίησης των τουρκικών προκλήσεων. Σε μια αποθετική ατμόσφαιρα, ο Ταγί Περντογάν, μιλώντας σχεδόν 2 ώρες, παρουσίασε το όραμά του για τον αιώνα της Τουρκίας, δίνοντας την υπόσχεση πως θα κάνει τη χώρα μία από τις μεγαλύτερες του κόσμου. Ο πρόεδρος της Τουρκίας φαίνεται να έχει υιοθετήσει για τα καλά την επιστροφή στο Ισλάμ και την επίκληση εθνικιστικών εστίκτων, καθώς θεωρεί ότι αυτό αποδίδει δημοσκοπικά. Έτσι, για μία ακόμη φορά, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα σύνορα της καρδιάς του, που φυσικά δεν ταυτίζονται με τα γεωγραφικά σύνορα της χώρας. Ak saçlı büyüklerimizin, gönül coğrafyamızdaki dostlarımızın, el uzattığımız mazlumların dualarıyla yükselteceğiz. Türkiye yüzyılını... Η ακραία ρητορική που έχει αναπτυχθεί από την πλευρά της Τουρκίας και συγκεκριμένα από τον Ερντογάν, τελευταία του αποδίδει λίγο δημοσκοπικά. Αν τυχόν ανατραπούν τελείως τα δεδομένα, μπορεί να μην προχωρήσει σε μια ακραία ενέργεια. Πώς το είδατε αυτό το σοου του Ερντογάν και τις δηλώσεις του την ημέρα της εθνικής μας επετείου? Καθόλου τυχαία και βέβαια 2 ώρες ομιλία. Ο Ταγί Περντογάν αναφέρθηκε στη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί, όπου όπως είπε είναι ουσιαστικά μια παρακαταθήκη του Μωάμεθ του Πορθητή, τονίζοντας πως είναι μια μεγάλη πρόκληση κατά της παγκόσμιας κυδαιμονίας. İnanç ve köken kavramıyla ifade ederse etsin. Bu tarihi dönemde hakkın, hakikatin, doğrunun yanında yer alan her bir vatandaşıma şükranlarımı sunuyorum. Και ενώ η Τουρκία οδεύει πλέον προς την τελική ευθεία για τις κάλπες, η αντιπολίτευση των 6 κομμάτων που έχουν συμμαχήσει κατά του Ερντογάν δεν έχει καταφέρει ακόμη να αποφασίσει ποιος αρχηγός θα ηγηθεί, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος της Τουρκίας να έχει ελεύθερο πεδίο. Η προκλητική ρητορική κατά της Ελλάδας, όπως όλα δείχνουν, θα συνεχιστεί καθώς υπάρχουν ευήκοα ότα στο εκλογικό κοινό της συμμαχίας Ερντογάν-Μπαχτσελή. Δεν θέλει σε καμία περίπτωση να εξοπλίζεται η Ελλάδα. Η αποτροπή που πρέπει να εκφράζουμε κάθε φορά τοπικά και χρονικά στο συγκεκριμένο μέρος που γίνεται το επεισόδιο είναι αυτό που λέω και στα μικρά γενναία, να μπορούμε να τα κερδίσουμε αυτά τα μικρά επεισόδια. Η Αθήνα παρατηρεί τις εξελίξεις στη γειτονική χώρα με απόλυτη ψυχραιμία, έχοντας σαφώς αποφασίσει τη διεθνοποίηση των προκλήσεων, όπως πρόσφατα έγινε στη συνάντηση Μητσοτάκη-Σόλτς, όταν ο καγκελάριος έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Τουρκία δεν μπορεί να απειλεί την κυριαρχία της Ελλάδας. Ο επισμηναγός Χριστόδουλος Γιακουμής, ο πιλότος που συγκίνησε τους Έλληνες με το μήνυμα εν πτήση κατά τη χθεσινή παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, μίλησε στο Open. Ο ίδιος στέλνει μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση για την ετοιμότητα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Εκείνη την ώρα, όπως ξέρετε, μπορεί να έχουμε συναισθήματα και να νιώθουμε την υπερηφάνεια και την τιμή όλη αυτή που μας έχει ανατεθεί, ας πούμε, το έργο του να μεταδώσουμε κάποιο μήνυμα. Παρ' όλα αυτά, προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο ψύχρεμοι γίνεται, για να βγει και σωστά και όμορφα. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, να περαστεί αυτό που θέλουμε να περαστεί. Τιμήσε εκείνους όπου στη ζωή των όρισαν και φυλάτουν Θερμοπύλες. Γιατί Καβάφης φέτος? Μας άρεσε ο συγκεκριμένος στίχος. Μας άρεσε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι μας εκφράζει τη συγκεκριμένη περίοδο. Διότι όλες οι ενόπλες δυνάμεις είναι έτοιμες και πραγματικά υπάρχει κόσμος που φυλάει Θερμοπύλες. Νυχθημερών, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ένας 58χρονος επιχειρηματίας που δέχθηκε δολοφονική επίθεση τα ξημερώματα στη Βαριμπόμπη. Όλα εκτελήχθηκαν ξημερώματα Παρασκευής έξω από καντίνα, όπου το θύμα λογομάχησε με έναν 19χρονο και έναν 26χρονο για τη σειρά. Τα αίματα άναψαν και ο 26χρονος έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε 17 φορές τον επιχειρηματία. Συνελήφθη και είναι στα χέρια της αστυνομίας ο 19χρονος, που κατηγορείται για συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό και του 26χρονου, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είναι παλιός γνώριμος των αρχών για υποθέσεις ναρκωτικών. Προφυλακίστηκε με ομόφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα, η 38χρονη που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του ενδιαστάσεις συζύγου της με καυστικό υγρό. Η 38χρονη μετά την επίθεση σε ξενοδοχείο του Ηρακλείου είχε εξαφανιστεί και παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές 4 ημέρες μετά. Το θύμα της επίθεσης νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων στο Θριάσιο νοσοκομείο
με σοβαρότατα τραύματα στο πρόσωπο, τον θώρακα και το λαιμό, ενώ κινδυνεύει να χάσει το μάτι του. Μην ξεχάσετε, αλλάζει η ώρα ξημερώματα Κυριακής. Στις 4 θα πρέπει να μετακινήσουμε τους δείκτες των ρολογιών μία ώρα πίσω και να δείξουν 3. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρατέταρτο με τον Νίκο Στραβελάκη. Καλό απόγευμα σε όλες.